Πριν κλείσουμε τη σημερινή βραδιά, θα ήθελα να σας δείξω δύο πράγματα, γιατί ότι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές δεν είναι αυτό το οποίο είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα, ίσως πολύ το γνωρίζετε, μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αυτό είναι ένα σκάκι το οποίο νομίζουμε ότι το α και το β είναι διαφορετικά χρώματα, όμως, γιατί το βλέπουμε σαν σκάκι, όμως είναι το α και το β έχουν ακριβώς τα ίδια χρώματα. Είναι το περίφημο σκάκι του Άντερσον και αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι ο εγκέφαλός μας προσαρμόζει την πραγματικότητα σε αυτό που νομίζουμε, σε αντίθεση με αυτό που είναι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πούμε. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε την βραδιά μας... Optical illusions λέγονται. Optical illusions. Ναι, optical illusions, μάλιστα. Και αυτό το έχουμε και πολύ στις μεταρρυθμίσεις. Πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε ορισμένα πράγματα, αλλά τελικά... Πόσο ονομάζεται αυτή, είπαμε. Αυτό είναι το σκάκι του Άντερσον. Άντερσον. Και είναι οπτική ακράτη. Και σήμερα για να φύγουμε με τελείως διαφορετικό αίσθημα, πριν συναντηθούμε την άλλη εβδομάδα που έχουμε τον Άρχη του Κούρκουλα και θα μας μιλήσει για την Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο, νομίζω θα είναι μια εξαιρετική ομιλία και θα μιλήσουμε για την Τουρκία και για το Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία στην Τουρκία. Προτείνω να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη Στακτομπούτα του Ροσίνη. Είναι η δεύτερη πράξη. Είναι ένα σεξτέτο. Είναι έξι τραγουδιστές οι οποίοι τραγουδάνε στη σκηνή. Θα το δούμε εμείς σε κατάσταση πανδημίας, τους έξι τραγουδιστές. Είναι δύο μέτσο σοπράνο, μία σοπράνο, ένας μπάσος, ένας βαρύτονος και μία σοπράνο και ένας τενόρος. Συνήθως στις όπερες είναι η σοπράνο αγαπάει τον τενόρο και έρχεται ο βαρύτονος μαζί με την μέτσο σοπράνο να καταστρέψουν τη σχέση. Λοιπόν, θα μοιραστώ την οθόνη μαζί σας και θα τα ξαναπούμε μετά. Μισό λεπτό. Siete voi, voi principiate, con sorpresa, il caso bello, ma tacete. Addio cervello. Se... Silenzio. Silenzio. Che sa. Che sa. Questo è un lodo avviluppato. Questo è un brutto. Rintrecciato questo nuovo visto brutto questo è un brutto rintrecciato questo nuovo visto brutto questo è un brutto rintrecciato questo è un nuovo visto brutto questo è un brutto rintrecciato questo è un nuovo visto Grupa, e di tanto la mia testa va.
θερμό χειροκρότημα. Έτσι είναι οι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να έχουμε το σωστό τέμπο και να προχωράμε κανονικά. Και μπορούμε να το αλλάξουμε. Θα μας τραγουδήσει και ο Γιώργος Κοτσορίδης από τη μακρινή Κρήτη, θα μας τραγουδήσει τα δικά του τα θρησκευτικά, τα υπέροχα και του Φαντζητάκη που έβαλε. Την άλλη εβδομάδα πρέπει να διαλέξουμε, Αντώνη, πρέπει να διαλέξουμε τον ήχο της Αγίας Σοφίας, μια και θα είναι, μια και θα είναι αφιερωμένο στο Πατριαρχείο. Και θα διαλέξουμε την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε, έχουμε το τουρκικό εμβατήριο του Μότσαρτ, το οποίο είναι περίφημο. Όχι. Τον ήχο της Αγίας Σοφίας θα βάλουμε. Ακούσουμε και λίγο. Να ελπίζουμε και λίγο. Το κλείσιμο να σας άρεσε. Βυζαντινή μουσική. Βυζαντινή μουσική με ηχό από την Αγία Σοφιά. Το έχουν φτιάξει. Μπράβο. Πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο, Γιώργο. Γεια σου, Στράτο. Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου. Γεια. Σε βλέπω. Να είστε καλά. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε πάλι. Αγία Σοφία και ο Θεός βοηθός, που λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Μπράβο. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ελισάβετ, δεν ξέρω αν... Α, πέφυγε η Ελισάβετ. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Πες χαιρετίσματα στο Γιάννη και ότι σχολιάσαμε το περιεχόμενο. Δεν ξέρω αν ήταν σε άλλη ερώτηση. Ναι. Μας έδωσε πάσα και ο Γιάννης. Ναι. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και την αντοχή σας. Ευχαριστούμε και σε άλλα παιδιά. Η δικιά σου αντοχή, Γιώργο.